Την αποδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας βίωσαν στο πετσί τους με τον πιο σκληρό τρόπο οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του Σελήνου που βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου για να συνταγογραφήσουν φάρμακα. Ήτανε ο Θεοδωράκης από τη Μάζα, ήταν ο Σφιναρολάκης ο Γιώργης, ήταν ο Μαθιουλάκης ο Κωστής, ήταν η Δαμιλάκη, ήταν ο Μαράκης από την Κουντούρα, κάτι άλλοι κύριοι τους οποίους δεν τους γνώριζα. Και βγήκε κατά τις 9 η ώρα ο Αγαπίου ο γιατρός και μας λέει συγγνώμη, δεν έχω, ποιοι είστε για συνταγογράφηση, λέει, είπαμε ποιοι είμαστε. Λέει συγγνώμη, δεν έχουμε χαρτί να συνταγογραφήσουμε και δεν μας φέρουν από τα Χανιά, σήμερα δεν έρχεται και να κανονίσουμε να πάει κάποιος στην Παλιόγρα να αγοράσει από το βιβλιοπωλείο. Τελικά οι ηλικιωμένοι που βρίσκονταν στο κέντρο υγείας Κανδάνου αναγκάστηκαν να κάνουν έρανο μεταξύ τους για να αγοράσουν χαρτί Α4 προκειμένου να μπορέσει ο γιατρός να εκτυπώσει τις συνταγές τους από το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Λέει η Όλγα, που δουλεύει στο κέντρο υγείας, λέει γιατί δεν πήρε πρωί τηλέφωνο πριν φύγω από την Παλιόγρα να αγοράσω, εγώ να κρατάω. Και μετά λέει η καθαρίστρια ότι εδώ στην Κάδαμο έχει ο Κατσιδαράκης χαρτί. Λέει να μαζέψουμε λεφτά. Ο κάθε ασθενή, ο κάθε ένας από ήθελε να γράψει και έδωσε από 1 ευρώ και μαζέψαμε λεφτά και πήγαν και τα πήρανε και πήραν χαρτί και ξεμπερδέσαμε 11 η ώρα. Όταν σας πήρα τηλέφωνο ξεμπερδέσαμε μετά. Και πάρα πολλοί ανθρώποι δεν είχαν. Λέει εγώ λέει συγγνώμη λέει μια γιαγιά δεν έχω. Δεν έχω λέει να το δώσω. Τα κόψανε μας την επιδότηση. Και έγινε δηλαδή ντροπής πράγματα ρε παιδιά. Ντροπής πράγματα. Έσχος, δηλαδή, έσχος. Η αρμόδια αντιδήμαρχος Κανδάνου Σελήνου και πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Κανδάνου εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό. Όσο αφορά για την καταγγελία που μας είπατε, είναι γνωστό ότι ο Δήμος είναι μαζί τους και πολλές φορές βοηθάει και αυτός. Δεν είχαμε ενημερωθεί και είναι δυσάρεστο οι πολίτες που δεν έχουν τα προστοιχεία, οι συντάξεις είναι πενιχρές στο Δήμο μας, να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας και τα έχουμε αναφέρει και στο Υπουργείο Υγείας με αρμόδιο τον κύριο Βορύδη. Ο στόχος της κυβέρνησης και της Τρόικας είναι να αποκτηλώσει εντελώς το Κέντρο Υγείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γιατροί, τα περιφερειακά ιατρία λειτουργούν με το ζόρι και έχουμε και σοβαρές ελλείψεις με τα αναλώσιμα υλικά. Ο Δήμος προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό του Κέντρου Υγείας, βοηθάει όσο μπορεί. Από εκεί και πέρα έχει κάνει και αιτήματα στο νοσοκομείο Χανίων, αλλά όπως γνωρίζετε το πλαίσιο το νομοθετικό σταματάει πλέον να έχει αρμοδιότητες στο νοσοκομείο Χανίων και θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στην 7η ΔΥΠΕ. Αυτό τι πάει να πει? Αυτό πάει να πει ότι η γραφειοκρατία ενισχύεται και ακόμα για ένα γλόμπο, για ένα πακέτο χαρτί θα υπάρχει τεράστια δυσκολία να προμηθευτεί το Κέντρο Υγείας. Σημειώνεται τέλος ότι το Κέντρο Υγείας Κανδάνου έχει μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς, καθώς δεν διαθέτει ούτε παιδίατρο, ούτε ορθοπαιδικό, ούτε νοσοκόμο, ενώ έχει ελλείψεις και σε οδηγούς του ασθενοφόρου που διαθέτει.